Με ευθείες βολές καταφέρθηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα η ζωή Κωνσταντοπούλου και συγκεκριμένα στο στόχαστρό της μπήκε ο τρόπος που ο Πρωθυπουργός σχεδίασε την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Όλα αυτά έγιναν ενώ η πρόεδρος της Βουλής υποδέχτηκε στο γραφείο της τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Είναι σημαντικό όταν κλονίζονται οι θεσμοί, όταν αμφισβητούνται, ιδίως από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να τους διαφυλάσσουν, να υπάρχει αυτή η οχληρή, αλαζωτική υπενθύμηση ότι οι θεσμοί δεν είναι ούτε τσιφλίκι, ούτε ιδιοκτησία κανενός. Η Βουλή είναι κύτταρο της δημοκρατίας, είναι πυλώνας της δημοκρατίας, δεν ανοιγοκλίνει κατά παραγγελία και δεν διαλύεται χάριν σκοπιμοτήτων. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας βρέθηκε στο γραφείο της Προέδρου προκειμένου να την ενημερώσει για το νέο πολιτικό σχηματισμό του, οποίο πλέον ηγείται, όμως δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για σκοπιμότητες. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η προσφώνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αποφώνησή της αποκάλεσε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σύντροφο. Ενεργή δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μνημονιακή δημοκρατία. Δημοκρατία υπάρχει μόνο αν είναι αντιμνημονιακή δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία αν είμαστε ευρωαπικία, αν είμαστε ευρωπροτεκτοράτο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δημοκρατία όταν η Μέρκελ και ο Γιούνκερ καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τη χαρακτηρίζει δικτάτορα και λανθασμένη επιλογή. Μετά και από αυτά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα συμπεριληφθεί στις λίστες υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστώ πολύ, σύντροφε Παναγιώτη, και εύχομαι καλή ευόδοση της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας που μόλις δημιουργήθηκε στις επόμενες ημέρες.